Ποδαρικό με νέα δέσμη μέτρων εξετάζει το οικονομικό επιτελείο, καθώς η παράταση του lockdown και η απώλεια του τζίρου των Χριστουγέννων αφήνει βαθύ αποτύπωμα στην οικονομία. Την ώρα που το εμπόριο ελπίζει να πάρει έστω και μια μικρή ανάσα μόνο με το click away, οι παράγοντες της αγοράς ζητάνε γενναίο κούρεμα οφειλών. Έχουμε προτείνει, στη λογική που μου αναφέρατε και σας είπα για την πρώτη, δεύτερη, τρίτη επιστρεπτέα, προτείνει το μη επιστρεπτέο να πάει στο 70%. Ο Υπουργός Ανάπτυξης Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Open Τώρα ότι συμβαίνει, αποκάλυψε πως εξετάζεται το αίτημα να καταστεί μέρος των πρώτων επιστρεπτέων προκαταβολών μη επιστρεπτέο. Ωστόσο, προειδοποίησε για άλλη μια φορά πως αν δεν τηρηθούν οι κανόνες, το click away θα απαγορευτεί. Δέχομαι ότι το αίτημα για να μπορέσει να υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα της επιστρεπτέας προκαταβολής μη επιστρεπτέα είναι ένα πολύ λογικό αίτημα. Εξετάζεται και η 5 να έχει πάνω από το 50% στο 70% μη επιστρεπτέο. Εξετάζουμε κάθε μέτρο που θα ενισχύσει τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Η επιστρεπτέα προκαταβολή 5 και 6 θα υλοποιηθούν με βάση τον μειωμένο τζίρο των εορτών και έτσι οι επιχειρήσεις που θα υποστούν την πολύ μεγάλη ζημιά θα λάβουν και τις μεγαλύτερες ενισχύσεις. Παράλληλα, με το νέο ΕΣΠΑ και με πόρους από το Ταμείο Ανάπτυξης εξετάζεται να εφαρμοστεί πρόγραμμα πληρωμής των τόκων των ενήμερων επιχειρηματικών δανείων. Οι φετινές γιορτές έχουν χαθεί για τα μαγαζιά. Τελείως. Δεν κάνουμε κάτι ούτε με το click away ούτε με τίποτα. Όπως αποκάλυψε χθες το Open, στο τραπέζι είναι η πλήρης κάλυψη του ενοικίου για όσες επιχειρήσεις δεν καταφέρουν να λειτουργήσουν με click away, όπως και η παράταση της αποπληρωμής του ΦΠΑ Δεκεμβρίου για την άνοιξη του 2021.